Μία τουρίστρια έχασε το σύζυγό της στη Ρόδο όταν μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο σε νοσοκομείο του νησιού μετά από ανατροπή της τετράχρονης μηχανής που οδηγούσε, με την ίδια να ασκεί κριτική για την περίθαλψη και τα όσα συνέβησαν στο νησί μας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου 2022 κοντά στη Λαχανιά, όταν το τετράτροχο όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της ξέφυγε από το δρόμο και ανετράπη. Η τουρίστρια Μπέτι Βαντεκερκόβε έδωσε συνέντευξη σε βελγική εφημερίδα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μετά από μεγάλη καθυστέρηση, ενώ το νοσοκομείο τους παρήχε ελλιπή περίθαλψη, με τους γιατρούς και τους νοσοκόμους να δείχνουν αδιαφορία, όπως κατήγγειλε. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ροδιακή, προκύπτει ότι όντως υπήρξε καθυστέρηση στη μεταφορά του ασθενοφόρου της τάξης των 30 λεπτών τουλάχιστον, και αυτό επειδή η Ρόδος δεν διαθέτει σταθμό ΕΚΑΒ στο Γενάδη ή στη Νότια Ρόδο, προκειμένου να εξυπηρετούνται γρήγορα τα περιστατικά αυτά.